ως Εξωτερικών τη Ρωσική Ομοσπονδία, Σεργέη Λαυρόφ, μετά την ολοκλήρωση τη Υπουργική Συνόδου των κρατών μελών του CSTO, δηλαδή το ΝΑΤΟ τη Ανατολή, εξήγηλε την πολεμική ετοιμότητα τη Ρωσία να έρθει σε απευθεία θερμή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, στην περίπτωση που η Συμμαχία συνεχίζει να αντιτίθεται στο πάγωμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη δηλωσία νότα του Ρώσου αξιωματούχου μετά από εκείνη του Υπουργού Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού ο οποίο προειδοποίησε ότι η ΙΠΑ και η Βρετανία πρόκειται να κτυπήσουν με αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS και βλήματα Cruise Storm Shadow το ρωσικό έδαφο στην Κρυμαία και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα αντεπιτεθεί χωρί να αναφέρει τον τρόπο και το είδο τη αντεπίθεση σε ΙΠΑ και Βρετανία. Ο συνήθω ήπιο Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ μέσω του Στόλτερμπεργκ δηλώνει ξανά ότι είναι ενάντια στο πάγωμα, όπως λένε, τη σύγκρουση στην Ουκρανία τότε σημαίνει ότι θέλουν να πάνε σε πόλεμο. Αφήστε τους να πάνε στον πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά ο πόλεμος εύκολα θα επεκταθεί σε πυρηνικό, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε να χάσει το τακτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο. Η Μόσχα ελέγχει περίπου 5.900 τέτοιες κεφαλές από το 2022 σε σύγκριση με τι 5.400 που ελέγχουν οι ΗΠΑ. Περίπου 1.500 από αυτέ τι πυρηνικέ κεφαλές είναι αποσυρμένε, 2.889 είναι σε εφεδρεία και περίπου 1.500 είναι αναπτυγμένε σε οχήματα μεταφορά του σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από την άλλη έχουν αναπτύξει περίπου 1.600 στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές. Τέλος, η Ρωσία φαίνεται να διαθέτει περίπου 400 διεπιρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους με πυρηνικό οπλισμό, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν έως και 1.185 πυρηνικές κεφαλές.